Φίλοι μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου, εν συνεχεία του προηγούμενου βίντεο με την Futur. Θα μπούμε κατευθείαν στο πιστό, θα κοιτάξω να το κάνω όσο πιο σύντομο το βιντεάκι, γιατί δεν έχει λόγο το να τραβήξει πάρα πολύ, γιατί πάμε για ένα συγκριτικό μηχανό, όπως σας είπα. Λοιπόν, εντάχει, μετά από καιρό το Ocean με το θεσάνο του Bush 28, με το κέρμα της γιάγια από κάτω, φοβερό πινελάκι. Θα σβήσω με βαρεσίνο, 70 είναι και ο καιρός το σηκώνει και το σαπούνι το σηκώνει, γιατί θα βάλω ξανά το τσέλα και είναι κοντά στις νότες, εσπεριδοειδή φάση. Λοιπόν, και το συγκριτικό μας, παιδιά, το πρώτο συγκριτικό έχει να κάνει με την Futur, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ στο τελευταίο βίντεο που την είδατε. Και πώς θα την κάνω συγκριτικό με τη Yagi, τη Final Cut και με την Progress. Ξεκινάμε με αυτήν, ναι. Το βάρος είναι πάρα πολύ κοντά. Τα διάκαινά τους, τα μέγιστα, εδώ είμαστε ένα 65 και εδώ ένα 55. Τώρα το πιο χαμηλό τους είναι ένα 12, εδώ είναι 0,50. Δεν θυμάμαι τώρα και εγώ, δεν μπορώ να σας τα βάλω τα δεξιά-αριστερά εδώ πέρα. Να τα βρω να είμαστε λίγο πιο σωστοί για τα Blade Gaps. Οπότε τα γίνια μου είναι τριών ημερών. Θα ξεκινήσουμε από ψηλά και θα κάνουμε ένα πλάσμα σίγουρα, μπορεί και δεύτερο σίγουρα, τρίτο δεν ξέρω. Οπότε για να μην χωνοτριβούμε, το συγκριτικό μας σήμερα είναι Merco Futur versus Yagi Final Cut Brush, η V2 μακριά, και πάμε να φορτώσουμε την τζελάρα. Τώρα το πινέλο αυτό, το μπουλάκι αυτό το φορτώνουμε πλέον έτσι, δεν τελειώνει ποτέ. Παιδιά, το είχα ξεκινήσει να το βγάλω κάποια στιγμή, μια αγγελία, το ξέρετε. Δεν έχει νόημα όμως, γιατί ξαναδοκιμάστηκε και μου άρεσε πάρα πολύ. Και μην σας πω ότι πιο πολύ νόημα έχει να μείνει αυτό παρά κάποιο άλλο. Η δημιουργία του είναι πανεύκολη του αφρού. Δεν έχω μυρίσει το sandalwood. Αλλά η ποιότητα του αφρού, παιδιά, για τα δεδομένα της κατηγορίας, είναι εξαιρετικό. Δείτε εδώ. Εγώ θα βάλω και λίγο νερά ακόμα. Τελευταία τζουρά. Να λέμε. Είδε εδώ τσέλα. Έχει παιδιά, να λέμε για μια εταιρεία χρόνια, πόσο μάλλον τώρα. Αυτοί να με ξέρουν από άφθαρο και από σαπουνάδες, να φτιάχνουν βάσεις που ήθελα.
Δηλαδή, ναι, η φάση... πάρα πολύ καλή. Και νομίζω ότι πάμε για το πρώτο χέρι του συγκριτικού. Ξέχασα να πω ότι έχω φορτώσει τη λεπίδα που είχα φορτώσει και στη Φουρτούρ την ζηλέ την πλάτινο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η συμπεριφορά στην Φουρτούρ και σε γίνεια περίπου τριών ημερών πάμε να δούμε τι θα δούμε στο συγκριτικό μας και ποιος θα βγει νικητής. Ωραία. Τι να πω, θα έχουμε ξαναπεί για την κυρία. Στον 65, πάμε στην Γιάκη τη Φάναγκα την Πράση στο 6, στη μέχρι με την ίδια λεπίδα. Εξίσου γλυκό ξέρισμα. Ίσως μπορώ να πω ότι λυπούνε ένα τσάκι παραπάνω αυτή από την Αρνά, αλλά οκ. Τώρα όσον αφορά για το αποτέλεσμά τους. Ξεκάθαρα πιο βαθύ ξέρισμα η Φουρτούρ. Ναι, ξεκάθαρα πιο βαθύ ξύρισμα. Πάμε για ένα δεύτερο. Είμαστε πάλι φορτωμένοι με το Ocean, τη Γιάκη. Για τα πινέλα τα πάμε στο προηγούμενο βίντεο. Με το Μπρούγι. Το μόνο που έχω να πω είναι αυτό το πινέλο. Αυτό το πινέλο. Ναι, με το πήρα από το live τότε στα 8 ευρώ, αλλά έχει 20 ευρώ. Και βάζει πολλά πιο ακριβά πινέλα κάτω. Σαμπούνι είναι πολύ κουλέ. Από θέμα προστασίας και τα λοιπά. Και πάμε για δεύτερο. Λοιπόν, θα πέσουμε στο 3, όπως είχαμε πέσει και πριν, στο προηγούμενο βίντεο. Εντάξει, τα συγκριτικά εδώ. Ξεφεύγουν λίγο έτσι, κάνει γραμμή πιο πολύ. Γιάκη Final Cut. Στον ίδιο βαθμό. Στο 3 και αυτή.
και όπως είμαστε στο με το ρεζίτζο που μας δένει για το τσελά, το οποίο εντάξει είναι, δεν είναι κακό. Και στο 1,5 και η φιλενάδα, να δούμε λίγο λεπτομέρειες. Όχι, είμαστε κουμπλή νομίζω. Μένει εξίσου βαθεξίσμα και οι δύο μηχανές. Και πάμε για το άφηση. Και είμαστε πάλι πίσω που δίνουμε το βαρεσίνο. Το εβδομητάρι. Παιδιά, αυτά τα άφηση έχουν μαζί με τα BBS. Δεν ξέρω. Μου βγάζουν πολύ skin food. Δεν ξέρω τι παίζει. Και άλλα αυτά σε φιλνέξεις σου δυνατά. Και τα γκρούμικα πολύ δυνατά και τα σαβόμιστερ. Αλλά δεν ξέρω, τα βαρεσίνω σίγουρα. Είναι πιο λαδερά, πιο λιπαρά, ας το πούμε. Δεν ξέρω, μου αρέσει η αίσθηση που μου αφήνουν τέλος πάντων στο δέρμα μου. Δεν τα δουλεύω και πολύ συχνά. Λοιπόν, και τι είχαμε στο σημερινό μας σετάκι. Σετάπι είχαμε το βαρεσίνο, το 70 παρέα με το τσέλα, το είναι το ρεζέρβα φρέσκο, είναι σπεριδοειδή φάση. Πινελάκι, παιδιά, δεν θέλω να γίνω γραφικός, αλλά okay, όλοι λέμε τις απόψεις μας σε views και σε post και σε live. Κοίταξε ένα κόσμημα των 20 ευρώ αν το πάρεις καινούριο, και εγώ το πήρα 8 τότε με τα live. Δηλαδή δεν έχει πραγματικά αυτό το πνεύμα, έτσι και από κάτω λέγε Μπρούγι ή Highlander, δεν ξέρω και εγώ ποια άλλη μάρκα κυκλοφορεί στο κομμάτι του Artisan έξω. Παιδιά, θα κόστιζε 150 πλάς, το συγκεκριμένο, στάντερ. Λοιπόν, λεπίδες είχαμε ζιλέτ πλάτινου, οι οποίες μπορώ να πω ότι με άφησαν απόλυτα ικανοποιημένο και τις είχα ξεχάσει να τις δουλεύω και πραγματικά θα ξαναμπούνε στην πεντάδα, μπορεί και πιο πάνω. Λοιπόν, και στις μηχανές είχαμε ένα συγκριτικό μεταξύ Γερμανίας και Κίνας. Είναι πολύ κοντά στο βάρος και οι δύο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα γραμμάρια τους, μπορεί να σας τα βάλω εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα στο κόστος, μιλάμε για μια μηχανή η οποία κοστίζει γύρω στα 140 ευρώ μέσα στο AliExpress, που είχαν και σε ελληνικά site που τις πουλούσανε, και ας κοστίζει γύρω στα 90 καινούργια να την πάρεις. Μιλάμε για ορίχαλκο μπράς σατινέ, έτσι, ένα κομψοτέχνημα με μια λαβή πολύ εργονομική, είναι η μακριά βερσιόν, με ένα blade cap από το 0,50-30 μέχρι το 1,55 φτάνει η μέγιστη, και εδώ αν δεν κάνω λάθος μιλάμε για ζάμακ ή αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω, διορθώστε με, δεν νομίζω να είναι ατσάλι, δεν νομίζω να είναι ατσάλι. Χρυσή, τα blade caps είναι από το 1.12 στο 1 μέχρι το 1.65 στο 6. Μια μηχανή παρεξηγημένη, μια μηχανή η οποία σε πολύ κόσμο δεν ξέρω, έδινε, υπήρχε η αίσθηση της αγριάδας και υπάρχει γενικώς στο 6, αλλά δεν είναι η αγριάδα που σου δίνει η Ambassador, ας πούμε, ή κάποιες άλλες μηχανές.
Και οι δύο εξίσου γλυκά περάσματα σε όλες τις ρυθμίσεις που πέρασα από το 6, 3 και 1,5. Ένα τσακ πιο γλυκό ξύρισμα έχει αυτή η μηχανή, διότι αυτή εδώ, η Γιάκη, το base plate της είναι πιο μυτερό, οπότε αυτό στο δέρμα υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι θα την πάει πιο απειλητικά, όχι απειλητικά, πιο έντονα, καθώς επίσης και λόγω του υλικού του, που είναι σατινέ, υπάρχει και το αίσθημα του φρένου, αλλά όχι κάποιο φρένο όπως στις Blackbird της Machined. Εν αντιθέσει με την κυρία, τη γυαλισμένη, τη γερμανίδα, εδώ πέρα το λεγόμενο base plate, ας το πούμε, είναι πιο στρογγυλεμένο. Έτσι, είναι πιο στρογγυλεμένο και στο δέρμα είναι πολύ πιο οικείο και γλυκό και σε συνδυασμό με το γυάλισμά της, τα πέρασματα είναι παγοδρόμιο, δηλαδή κάνεις πατινάς πάνω. Εμφανισιακά είναι και οι δύο κούκλες, πιο minimal σχεδιασμός, πιο μοντέρνα σχεδίαση. Εδώ έχουμε, δεν ξέρω αν αναφέρει κάπου, το γιάκι το έχει από εδώ κάτω, αν το βλέπετε εδώ, μαζί με κάποια ενδεχομένως barcode ή σειρά κατασκευής, τέλος πάντων, αυτές τις ωραίες γραμμές του σατινέ. Και από την άλλη εδώ έχουμε τη γυαλισμένη έκδοση της Futur, όπου βλέπετε καθρέφτης μέχρι και το tablet φαίνεται. Βλέπουμε εδώ πάνω το Mercury Germany. Παιδιά, από την αρχή περίμενα το αποτέλεσμα. Το ήξερα δηλαδή από το προηγούμενο βίντεο. Και οι δύο εξαιρετικές και οι δύο εξαγάπητες. Αυτή είναι πιο ακριβή από αυτή να είναι. Το αποτέλεσμα είναι εξίσου βαθύ. Με τη διαφορά ότι το αποτέλεσμα σίγουρα στο 6 αυτή είναι πιο απειλητική, αν δεν προσέξεις, αυτή ίσως είναι λίγο πιο smooth. Για τα δικά μου γούστα, για τα δικά μου δεδομένα, για το που εγώ ξερίζομαι, αυτή που θα με ικανοποιούσε πλήρως και σε κομμάτι απόδοσης, ομορφιά μου αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ, σε κομμάτι απόδοσης και τιμής, γιατί μιλάμε για τιμή, αυτή είναι γύρω στο 50 ευρώ πάνω, από την Κίνα. Αυτή τη βρίσκεις γύρω στα 90 ευρώ, Ελλάδα, και σου έρχεται σε 2 μέρες. Οπότε, βάζοντας τα όλα κάτω, γιατί τα δικά μου γούστα, νίκη θα βγάλω τη Futur στην προκειμένη περίπτωση. Εννοείται πως και αυτή είναι μια κούκλα, αγαπημένη μηχανή, πανέμορφη, σε σχέση δηλαδή με τον Brass τώρα της Kerv. Ποια Kerv τώρα, που μαυρίζει και γίνεται, δεν ξέρω και εγώ πώς θέλεις να υπερπίζει. Αυτή είναι, έχει αυτό το σατινέ από πάνω που πάντα θα είναι έτσι. Αυτά, παιδιά. Ένα ξύρισμα εξαιρετικό. Ένα ξύρισμα με πολύ ωραία προϊόντα. Ακόμα και με το τσέλα, η προστασία και η γλίστα θα ήταν πολύ καλά. Η μεταξυριστική σε μέτρια επίπεδα, αλλά okay, την κάναμε τη δουλειά μας. Με πολύ ωραίο σύνολο. Πέρα από κάτι σπηριά που βγάζω από και που. Το πινελάκι μου στο γιάκι εξαιρετικό. Το αγαπημένο μου αυτοσέβη συνολικά στον DEM, εξαιρετικότατο. Και με τις λεπίδες μας, λες πράγματι μου, που είναι πολύ πολύ λίγες λεπίδες. Οπότε συνολικά, παιδιά, νικητής για μένα Mercury Futur, όπου θα έρθει και η σειρά στο επόμενο βιντεάκι που σας είπα, να συναγωνιστεί την αδερφούλα της, την Progress. Αυτά, παιδές, ελπίζω να σας το βιντεάκι, τα σχόλια σας ανοιχτά εδώ που θέλετε να γράψετε. Και θα τα πούμε στο επόμενο συγκριτικό των δύο Γερμανίδων, από τις δύο αδελφούλες, μάλλον, το συγκριτικό με τις δύο αδελφούλες, να δούμε ποια θα υπερτερήσει συνολικά. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και να απολαμβάνετε την καταστήμη. Καλή συνέχεια και καλά εξαιρήματα σε όλους.